Πολύ ωραία. Καλησπέρα, λοιπόν, και από μένα. Η, ε, η σημερινή ομιλία μου αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες. Ένα αρκετά συχνό πρόβλημα των παιδιών σχολικής ηλικίας, με απότερες και όψιμες επιπτώσεις, τόσο στη σχολική επίδοση, όσο και σε κοινωνικό ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο στα παιδιά, αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή, όσον αφορά την ε, ακαδημαϊκή, την κοινωνική και την προσωπική ε, ζωή του ατόμου. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, όπου το παιδί παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στη χρήση του γραπτού λόγου γραφής, της ανάγνωσης και της ομιλίας, στους μαθηματικούς συλλογισμούς και στην απόκτηση ικανοτήτων ακρόασης. Είναι εγγενεί, δηλαδή είναι διαβίου διαταραχές, που ε, ακολουθούν το άτομο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συχνά συνυπάρχουν με προβλήματα συμπεριφοράς, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αντίληψης, ενώ συσχετίζονται και με άλλε μορφέ μειονεξία, όπω αισθητηριακέ βλάβε, νοητική καθυστέρηση, διαταραχή αυτιστικού φάσματο, διαταραχή ελλειματική προσοχή κτλ., και με εξωγενεί επιδράσει, όπω ακατάλληλη διδασκαλία, πολιτισμικέ διαφορέ, οικογενειακό περιβάλλον. Αδρά μπορούμε να χωρίσουμε τι μαθησιακέ δυσκολίε σε γενικευμένε και σε ειδικέ μαθησιακέ δυσκολίε. Όσον αφορά τι γενικευμένε, αποτελούν δευτερογενέ σύμπτωμα και οφείλονται σε νοητική υστέρηση, σε συναισθηματικέ δυσκολίε, σε ενοβροαναπτυξιακέ διαταραχέ ή σε δυσκολίε συμπεριφορά ή και σε συνδυασμό των ανωτέρων, εμποδίζοντα όμω την ανάπτυξη των μαθησιακών ικανοτήτων του ατόμου, ενώ οι ειδικέ μαθησιακέ δυσκολίε αποτελούν εγγενή δυσκολία στην κατάκτηση των ικανοτήτων μάθηση. Τα παιδιά έχουν φυσιολογική νοημοσύνη και δεν παρουσιάζουν μείζωνα αισθητηριακά ελλείμματα ή νευροαναπτυξιακέ διαταραχέ. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντε κινδύνου για ε, ανάπτυξη μαθησιακών δυσκολιών, όπω βιολογικοί παράγοντε, προορότητα, πολύ χαμηλό βάρο γέννηση, διαταραχέ ύπνου, προβλήματα όραση και ακοή, χρόνια νοσήματα, πολλαπλές νοσηλίε με συνέπεια και πολλαπλές απουσίε από τη σχολική μονάδα, γενετικοί παράγοντε, όπω κληρονομική προδιάθεση και το θετικό οικογενειακό ιστορικό των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και ψυχοκοινωνική, η φτώχεια, η μητρική κατάθλιψη, η οικογενειακή δυσαρμονία και η μετανάστευση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ε, αναλύσω λίγο παρασυσσότερο τις διαταραχές ύπνου και το θετικό οικογενειακό ιστορικό μας εικόνα δυσκολιών, καθώς και σε μια παλιότερη μας ε, ε, προοπτική μελέτη στο ε, πληθυσμό του ιατρίου, ε, βρήκα, βρήκαμε και εμείς τα ίδια συμπεράσματα με την ε, παγκόσμια βιβλιογραφία, και επειδή οι διαταραχέ ύπνου και το θετικό οικογενειακό ιστορικό αποτελούν μια πολύ εύκολη πηγή σε ένα γενικό παιδίάτρο, αν, αν το έχει συζητήσει και το ξέρει από το ιστορικό του μικρού παιδιού, να είναι λίγο περισσότερο υποψιασμένο, Έτσι, η οικογενειακή η οικογενής κατανομή των προβλημάτων μάθηση είναι γνωστή από την αρχή του αιώνα. Μεγάλε οικογενειακέ μελέτε επιβεβαίωσαν την οικογενειακή φύση αλλά και τη γενετική ετερογένεια των προβλημάτων μάθηση. Πολλέ υποψήφιε γονιδιακέ περιοχέ στα χρωμοσώματα 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15 και 18 έχουν συσχετιστεί με τη δυσλεξία. Όσον αφορά τον ύπνο, είναι γνωστό ότι η αποτελεσματική κατάκτηση τη γνώση και τη μάθηση επιτυχάνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, πιθανώ με τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση και καλύτερη λειτουργία τη περιοχή του υπόκαμπου. Οι επικοδοματικέ επιδόσει των παιδιών συνδέονται με την ποσότητα του ύπνου που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια τη νύχτα και πιθανόν τα παιδιά αυτά στην οπιακή του ηλικία αντιμετώπιζαν προβλήματα ύπνου και εμφάνισαν στη συνέχεια ε, προβλήματα μάθηση. Τα αποτελέσματα και από τα δικά μα είναι ότι ε, σχεδόν το 100% των παιδιών είχαν ε, ε, συγγενή πρώτου βαθμού με μαθησιακέ δυσκολίε, ενώ τα προβλήματα μάθηση σχετίστηκαν με διαταραχέ ύπνου ε, στο 100%. Και όταν λέμε διαταραχέ ύπνου, εννοούμε μικρότερη συνολική διάρκεια στον ύπνο νυχτερινή αφύπνιση και αναζήτηση προσοχής χωρίς κλάμα και διαταραχές στην έλευση του ύπνου. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών αποτελούν νευροαναπτυξιακές διαταραχές και κυρίως αυτή της γλωσσικής ανάπτυξης, μιας και προϋποθέτει την προαναγνωστική δεξιότητα σε ένα παιδί σε όλα τα επίπεδα, φωνολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό και πραγματολογικό, δυσκολίες στην αδρία αλλά κυρίως στη λεπτή κινητικότητα που αποτελεί και αυτό προϋπόθεση για την προγραφική δεξιότητα ενός παιδιού και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και συναισθηματικές διαταραχές όπως προείπα. Όσον αφορά τη βαρύτητα, μπορεί να είναι ήπια, αφορά δυσκολίε σε έναν ή το πολύ δύο ακαδημαϊκέ δεξιότητε, μέτρια με σημαντικέ δυσκολίε που χρήζουν εξειδικευμένη παρέμβαση ειδική διαπαιδαγώγηση και σοβαρή, σοβαρέ δυσκολίε που αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτούν συνεχή εντατική εξειδικευμένη παρέμβαση. Τα στάδια στη διαδικασία τη βάθη είναι τέσσερα. Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, έχουμε την είσοδο των πληροφοριών από την οπτική και την ακουστική οδό, ε, παιδιά που έχουν προβλήματα σε αυτές τις ε, οδούς ε, όσον αφορά την οπτική συχνά έχουν δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση σχημάτων, μεγεθών, αλληλουχιών ενώ όσον αφορά την ακουστική οδό συνήθως έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση. Στο δεύτερο στάδιο ε, αφο που αφορά την οργάνωση και την ενοποίηση των πληροφοριών εκεί έχουμε την κατανόηση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση των πληροφοριών και τη σύνδεση με πρώτερη γνώση. Εδώ τα παιδιά μπορεί να δυσκολευτούν στο, <coughs> ε, 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 στο, στο να ενώσουν τις πληροφορίες και να τις συνδυάσουν με πρώτερη γνώση, ώστε να μπορούν να αποδώσουν ε, ένα κείμενο και μια ιστορία με συνάφεια και συνέχεια. Στο τρίτο στάδιο, στην αποθήκευση των πληροφοριών, έχουμε ένα βασικό παράγοντα, τη διαδικασία της μνήμης. Η μνήμη χωρίζεται σε βραχυπρόθεσμη, μνήμη εργασίας και μακροπρόθεσμη. Τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα συνήθως έχουν επηρεασμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη, δηλαδή χρειάζονται περισσότερες επαναλήψεις για την κατάκτηση νέων πραγμάτων, συνεχείς επαναλήψεις, πολύ περισσότερες από το φυσιολογικό σε σχέση με ένα άλλο παιδί. Και τέλος, το τέταρτο στάδιο αφορά την έξοδο των πληροφοριών, εδώ οι δυσκολίε είναι στην ε, απόδοση του προφορ... στο προφορικό ή στο γραπτό λόγο. Δύο λόγια για τη φωνολογική ενημερότητα, φωνολογική επίγνωση όπως λέγεται, που είναι η ικανότητα του παιδιού να διακρίνει, να ξεχωρίζει και να χειρίζεται σωστά τις μικρές φωνολογικές μονάδες που αποτελούν τις λέξεις. Αν υπάρχει έλλειμμα ε, ή είναι χαμηλή φωνολογική ενημερότητα υπάρχουν φωνολογικά έλλειμματα σε κάποιο παιδί, το παιδί αυτό δυσκολεύεται τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή. Δεν ε, επηρεάζεται το λεξιλόγιο του, η σύνταξή του, ο συλλογισμό του νοητικά, αλλά δεν μπορεί να αντλήσει νόημα από το κείμενο. Οι τύποι των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι η δυσαναγνωσία, δυσκολία στην ανάγνωση, η δυσγραφία, δυσκολία στο γραπτό λόγο και η δυσαριθμισία, δυσκολία στι μαθηματικέ πράξει. Επιδημιολογικά, φαίνεται από τη βιβλιογραφία το 20 έως 30% του μαθητικού πληθυσμού... να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσει της σχολικής εργασίας... και τις διαδικασίες της μάθησης. 80 από αυτούς έχει ε, δυσκολία στην ανάγνωση... και σε αυτή την περίπτωση τα αγόρια είναι ίσα με τα κορίτσια... ενώ γενικότερα στις ειδικέ μαθησιακές δυσκολίες... τα αγόρια επηρεάζονται 3 έως 4 εναντί των κοριτσιών. Παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια Ω προ τον τύπο, αλλά και ω προ τη βαρύτητα των δυσκολιών, εξελικτική ανοριμότητα συγκεκριμένων τομέων εκπαίδευση. Σε αυτέ τι ειδικέ ε, μαθησιακέ δυσκολίε, ε, δεν υπονοείται νοητική στέρηση ή αισθητηριακή αναπηρία. Αντίθετα, έχουμε φυσιολογική γνωστική λειτουργία και αποτελούν πρόκληση σε ολόκληρη τη ζωή του ατόμου. Όσον αφορά τη δυσαναγνωσία, τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσαναγνωσία έχουν αργό ρυθμό, κοπιώδη συλλαβιστή ανάγνωση, χαμηλή προσοδία, δεν τηρούν σημεία στήξη ή τόνου, δυσκολεύονται στη διάκριση διαφορετικών λέξεων που περιλαμβάνουν ίδια γράμματα, παραδείγματο χάρη νόμο αντιμόνο, συγχαίων γράμματα με οπτική ή ακουστική ομοιότητα, εδώ έρχεται η φωνολογική επίγνωση, παραδείγματο χάρη το α με το το ξ με το ζ, το φ με το χ κτλ. Διαβάζουν καθρεφτικά, σάκαντι για κάσα, παρεμβάλλουν άσχετα φωνήματα, αντικαθιστούν μία λέξη με άλλη, με παρόμοια σημασία, γράφει σκοτεινό, διαβάζουν μαύρο, κοντό, χαμηλό, ίδια είναι η ολογική σημασία όμω. Δυσκολεύονται στην ανάγνωση πολυσύλλαβων ή ασυνήθιστων λέξεων και διαβάζουν λέξει κατά συμπερασμό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία στην κατανόηση και την απόδοση του κειμένου και την κόπωσή τους. Παιδιά με δυσγραφία παρουσιάζουν ένα ομοιογενή γραφικό χαρακτήρα, κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, αντικαθιστούν γράμματα που έχουν παρόμοιο σχήμα, παραδείγματο χάρη πλέγω αντί για πλένο, παραλείπουν, προσθέτουν, αντιμεταθέτουν γράμματα μέσα στην ίδια λέξη, παραδείγματο χάρη γοεργό αντί για γεωργό, παραλείπουν ε, ή προσθέτουν και αντιμεταθέτουν ακόμα και συλλαβέ, όπω μαθήθημα αντί για μάθημα, συγχέουν συμφωνικά συμπλέγματα, πάτρι αντί για πάρτι, κάνουν συντακτικά λάθη, δυσκολεύονται στην αυθόρμητη γραφή. Τέλος, τα παιδιά με δυσαριθμισία παρουσιάζουν έλλειμμα στην αντίληψη των αριθμών, των μεγεθών και των ποσοτήτων, δυσκολεύονται στη μνήμη και έτσι δυσκολεύονται να μάθουν την προπαίδεια και αλληλουχίε, δυσκολεύονται σε απλές μαθηματικές πράξεις και κυρίως στην αντίληψη της εκφώνησης του προβλήματος. πέρα από αυτές τις δυσκολίες, συχνά, μαζί μάλλον με αυτές τις δυσκολίες, συχνά συνεπάρχουν δυσκολίες στην οργάνωση, εύκολη ματέωση και μικρή ανοχή στην προσπάθεια, έλλειψη κινήτρου, χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και αργό ρυθμό λήψη αποφάσεων και εκτέλεσή του. Ο ρόλο του παιδιάτρου είναι κομβικό και εδώ. Μπορεί πολύ εύκολα, πιο εύκολα από τι προηγούμενε διαταραχέ που είχαμε αναφέρει πέρσι, ε, να, ε, να αναγνωρίσει ε, μέσα από το ιστορικό και μόνο κάποια σημεία και συμπτώματα των μαθησιακών δυσκολιών και να είναι λίγο alert στο να θέσει σε ποια, ποια παιδιά μπορεί να είναι σε κίνδυνο για ανάπτυξη ε, τέτοιων δυσκολιών στη σχολική του ζωή. Παιδιά με χρόνιο νόσημα ή με φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη και τη συγκέντρωσή τους. Παιδιά με δυσκολίε στην όραση και την ακοή σαφέστατα. Από το αναπτυξιακό ιστορικό, έχει σημειώσει τα ψυχοκινητικά ορόσημα, τον έλεγχο βικτήρων, τι κοινωνικέ δεξιότητε και αν υπάρχουν νευροαναπτυξιακέ διαταραχέ. Το οικογενειακό ιστορικό, όπω είπαμε, αν ξέρει ότι ένα από του δύο γονεί είχε αντίστοιχε δυσκολίε όταν ήταν στο σχολείο ο ίδιο. Τι συνήθειε του ύπνου του, τι συνήθειε διατροφή, εξωσχολικέ δραστηριότητε, εξαρτήσει. Και επίση ε, να ρωτάει, να συζητάει με του γονεί πώ προσαρμόστηκε στον παιδικό σταθμό, πώ πάει, έχει φίλου, έχει παρέε, έχει προσαρμοστεί. Χρειάστηκε να επαναφητεί στον υπηαγωγείο. Οι πρώτε τάξει του Δημοτικού, που είναι και πολύ σημαντικέ όσον αφορούν την ανάγνωση και τη γραφή, ε, τα καταφέρνει, γράφει, διαβάζει, χρειάζεται κάποια ενίσχυση, είναι σε κάποιο τμήμα ένταξη. Μια αδρή δοκιμασία, μπορεί να τα πούμε και αργότερα Οπότε να το προσπεράσω, απλά μπορεί να το κάνω παιδίατρος για να δει έτσι αδρά κάποια πράγματα, αλλά θα, συμ... θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Και λόγια και μετά θα πούμε και αναλυτικά παραδείγματα. Ωραία, έτσι, μπορεί να... να ζητήσει από ένα παιδί σε μια τακτική επίσκεψη, να διαβάσει μια παράγραφο και έτσι θα καταλάβει λίγο την ανάγνωσή του όσον αφορά ε, το ρυθμό, την ευχέρεια και την κατανόηση σε αυτό που διάβασε. Ζητείτε να γράψει μια μικρή πρόταση ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και θα δει λίγο το γραφικό του χαρακτήρα, αν χρησιμοποιήσει μία στίξη, τόνους κτλ. Να περιγράψει μία ταινία, ένα βίντεο, κάτι που του άρεσε και να δει αν υπάρχει ηρμό στη σκέψη του, μπορεί η έκφραση, στην έκφρασή του. Να αντιγράψει γεωμετρικά σχήματα, βλέπουμε λίγο τη λεπτή κινητικότητα, την πλευρίωση αν έχει καταλήξει στο αριστερό ή στο δεξί χέρι, η, η λαβή του μολυβιού τρυποδική. Ε, και λίγο να Τη, να ζητηθεί να δει λίγο όσον αφορά δυσκολίε στη βραχήχρονη μνήμη που είπαμε και τι αλληλουχίε, βάζοντα να πει ε, ξανά αριθμού που θα ακούσει και να εκτελέσει μια σύνθετη εντολή που θα του ζητηθεί. Έχουν θεσπιστεί κριτήρια για τη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Οι δυσκολίε τη μάθη και τη χρήση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπω αποδεικνύεται από την παρουσία τουλάχιστον ενό από τα ακόλουθα συμπτώματα, που διαρκούν για τουλάχιστον έξι μήνε, παρά την παροχή παρεμβάσεων που στοχεύουν σε αυτέ τι δυσκολίε, είναι η ανακριβή ή αργή και εμφατική ανάγνωση λέξεων, διαβάζει φωναχτά, εσφαλμένα, αργά, διστακτικά, οι δυσκολίε στην κατανόηση και στην έννοια του τι διαβάζει, δυσκολίε στην ορθογραφία, δυσκολίε στη γραπτή έκφραση, δυσκολία στην αίσθηση των αριθμών και των υπολογισμών, δυσκολίε με τη μαθηματική λογική. Όλε αυτέ οι δυσκολίε είναι ποσοτικά σημαντικέ κάτω από τι αναμενόμενε για τη χρονολογική ηλικία του ατόμου επιδόσεις, γεγονός που προκαλεί σημαντική δυσκολία στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική απόδοση ή στι δραστηριότητε τη καθημερινή ζωή. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από μεμονωμένα σταθισμένα τεστ κλινική αξιολόγηση, οι μαθησιακέ δυσκολίε εμφανίζονται κατά τη σχολική ζωή, αλλά ίσω δεν γίνονται πλήρως ορατές έω ότου αυξηθούν οι ακαδημαϊκέ απαιτήσει. Και τέλο, οι μαθησιακέ δυσκολίε δεν εξηγούνται καλύτερα από τη διανοητική αναπηρία, μη διορθωμένη οπτική ακουστική οξύτητα, άλλε ψυχικέ ή νευρολογικέ διαταραχέ, ανεπαρκή εκπαιδευτική διδασκαλία. Θεραπεία δεν υπάρχει με την έννοια τη ε, ίαση. Όμω σίγουρα η έγκαιρη ανείχνευση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση με προγράμματα ειδική αγωγή και εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη θα βοηθήσουν ε, στην καλύτερη έκβαση και άμβληση αυτών των συμπτωμάτων και την καλύτερη κοινωνική προσαρμογή του ατόμου. Συμπερασματικά, η ιατρική και η νευροναπτυξιακή βάση των ειδικών μαθησιακών διαταραχών οι επιδράσει του στη λειτουργικότητα και την ψυχική υγεία των παιδιών, καθώ και η χρόνια εφόρου ζωή φύση του, δείχνουν το σημαντικό ρόλο του παιδιάτρου στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του. Το φαινόμενο τη χα... χαμηλή σχολική επίδοση απασχολεί την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, κυρίω λόγω των προεκτάσεών του. Η χαμηλή επίδοση στο σχολείο μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε σχολική αποτυχία, η οποία οδηγεί στη σχολική διαρροή, αλλά συνδέεται και με δυσκολίε κοινωνική και προσα κοινωνικής και προσωπικής προσαρμογής. Κάποια από τα κύρια αίτια που οδηγούν τους μαθητές σε χαμηλές σχολικές επιδόσεις και στη σχολική αποτυχία είναι και οι μαθησιακές δυσκολίες. Η παραπομπή παιδιών για ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης και η διάγνωσή τους είναι μείζονο σημασία στα πλαίσια της έγκαιρης αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών και κατά συνέπεια της πρόληψης σχολικής αποτυχίας και των προσωπικών στόχων. Ευχαριστώ πολύ.